Συνδυάζοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας όπως αυτό, όπου φαίνεται μια γυναικεία φιγούρα πρώτα να κρατά κάτι στα χέρια της και στη συνέχεια όχι, οι αστυνομικοί βρήκαν τη διαδρομή που έκανε η νεαρή κοπέλα από το σπίτι της, που είναι λίγα μέτρα πιο μακριά, μέχρι την κοινόχρηστη αυλή αυτού του συγκροτήματος. Οι έμπειροι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων έφτασαν στη 19χρονη μητέρα, συνδυάζοντας στοιχεία από μαιευτήρια με τους τοκετούς που έγιναν το τελευταίο δεκαήμερο, αποτυπώματα που είχαν συλλέξει, αλλά και βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Η μητέρα είναι 19 ετών, Ελληνίδα, μαθήτρια, χωρίς σύντροφο και ζει με την ηλικιωμένη θεία της. Το συγκρότημα των πολυκατοικιών, το οποίο επέλεξε 19χρονη να εγκαταλείψει το βρέφος της, βρίσκεται σε απόσταση μόλις ενός οικοδομικού τετραγώνου από το σπίτι της. Μέσω των οδών Κασταμόνης και Νοταρά, έφτασε εκεί σε 3 λεπτά, εγκατέλειψε το βρέφος μέσα στο καρό του σούπερ μάρκετ και επέστρεψε. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πόρτα της, η 19χρονη ομολόγησε αμέσως πως αυτή είναι η μητέρα. Ζητάω συγγνώμη για αυτό που έκανα. Ήταν μια σπασμωδική κίνηση. Λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούσα να διαχειριστώ το βάρος της ανατροφής ενός παιδιού. Ίσως έκανα τελικά κακό στον εαυτό μου. Το βράδυ της Τετάρτης η 19χρονη είπε στη θεία της πως θα πήγαινε το μωρό στο σπίτι μιας φίλης της. Έτσι, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα ξύπνησε και δεν είδε μητέρα και παιδί, δεν ανησύχησε. Η πανέμορφη μικρούλα βρίσκεται στο θάλαμο νεογνών του νοσοκομείου Παίδων και χέρι άκρας υγείας. Το πρωί την επισκέφθηκε ο αστυνομικός της άμεσης δράσης, που κλήθηκε για το περιστατικό το βράδυ της Τετάρτης. Την πήρα αγκαλιά για πάρα πολύ λίγο. Της είπα ότι από εδώ και πέρα, μικρή μου, είμαστε όλοι εδώ για να σε βοηθήσουμε. Τελείωσε το πρόβλημα το οποίο είχες και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε λύση. Και ήταν λες και το καταλάβαινε, γιατί δεν έκλαιγε και μας γέλασε κιόλας. Όταν ο Γιάννης Ξενάκης κράτησε στην αγκαλιά του το νεογέννητο κοριτσάκι, δεν άντεξε. Τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Όπως λέει στον Αλφα, στο μυαλό του ήρθε η εικόνα των δικών του παιδιών. Βέβαια δάκρυσα. Ποιος θα έλεγε ότι δεν κρατήσε και δεν δάκρυσε. Σκέφτηκαν τα παιδιά μου. Ότι τα παιδιά μου εμένα γεννήθηκαν και μπήκαν σε ένα περιβάλλον αγάπης, προστασίας. Και αυτό όμως, αντί να μπει σε ένα τέτοιο περιβάλλον που έπρεπε, μπήκε, παρατήθηκε μόνο του σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ. Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων ζήτησαν να βαφτίσουν το παιδί. Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι είπε η μητέρα του βρέφου στους αστυνομικούς. Η Ρο Καριοφίλη είναι και πάλι μαζί μου. Τι λέει λοιπόν για την πράξη της, αλλά βεβαίως τι θα γίνει και με το παιδάκι τελικά. Ακριβώς. Οι αστυνομικοί λοιπόν από το ανηλίκων, που πριν ακόμα συμπληρωθούν 24 ώρες κατάφεραν και την βρήκαν, περιγράφουν μια κοπέλα η οποία τώρα μάλλον έχει αρχίσει και καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γι' αυτό και τώρα έχει ξεσπάσματα και κλαίει και λέει συνέχεια ότι θέλει πίσω το μωρό. Και μάλιστα το ίδιο λέει και η μητέρα της κοπέλας, λέγοντας στους αστυνομικούς: βοηθήστε μας να το πάρουμε πίσω, μπορούμε να το μεγαλώσουμε. Οικονομικά είναι πολύ δύσκολα, βέβαια, οι δύο γυναίκες, αλλά λένε ότι μπορούν να το μεγαλώσουν το παιδί. Όλα βέβαια εξαρτώνται από τις αγγελικές αρχές και τι θα αποφασίσουν. Θα πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν και τη βρήκαν τόσο γρήγορα γιατί εστίασαν από την αρχή, γνωρίζοντας την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής, στη Νέα Ιωνία. Κατάλαβαν ότι μάλλον από τη γειτονιά. Κατάλαβαν λοιπόν ότι ίσως γέννησε σε δημόσιο νοσοκομείο. Απευθύνθηκαν εκεί και έχοντας το αποτύπωμα από το πέλμα του μωρού, γιατί τα μωρά δεν έχουν δακτυλικό αποτύπωμα ακόμη. Είχαν λοιπόν το μωρό και έκαναν αντιπαραβολή αυτών των αποτυπωμάτων με αυτά που βρήκαν στο δημόσιο νοσοκομείο και έτσι κατάφεραν και την εντόπισαν. Άρα ήταν αρκετά εύκολη η υπόθεση. Μένει να δούμε αν θα της δοθεί και μία δεύτερη ευκαιρία από την εισαγγελία. Ηρώ, να σε ευχαριστήσω και πάλι. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι είπε πριν από λίγο στον Δημήτρη Περγελή, η θεία της μητέρας. Πότε το αντιληφθήκατε? Πού ήρθε η αστυνομία. Μου λέει, συλλαμβάνεστε, γιατί λέω, δεν έκανα τίποτα. Δικό σας ήταν, λέει, το κοριτσάκι, λέει, που ήταν στο καρότσι. Τι μπορεί να ήταν εκείνο που την οδήγησε να εγκαταλείψει το βρέφος? Δεν ξέρω. Και τώρα την είπα για λίγο, παρακάθησα εκεί του διευθυντή και μου λέει, εντάξει, λέει, μίλα την, λέει. Λέει, δεν ξέρω πώς μίθει, λέει, και το έκανα αυτό.